Θα ήθελα να προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον Διευθυντή από το Νοσοκομείο Ευαγγελισμό, τον γνωστό ηλεκτροφυσιολόγο, τον κύριο Ξηδώνα. Θα μας μιλήσει για δρεματικά νοσήματα και καρδιά μέσα σε ένα 15-λεπτό χρονικό διάστημα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους να μιλήσω για ένα θέμα που πραγματικά δεν ξέρω αν θα έλεγα κάτι διαφορετικό σήμερα σε σχέση με πέρυσι ή με πρόπερση, για την ασυμπτωματική προδιάγερση. Ένα πεδίο, ένα έβριμα σε καρδιογράφημα, το οποίο είναι δύσκολο να σας δώσω σαφείς απαντήσεις, παρά μόνο γενικές οδηγίες. Αυτές είναι οι συγκρούσεις συμφερόντων μου. Ήδη από το 1920-1930 υπάρχουν καταγραφές ό,τι αφορά την παρουσία παραπληρωματικών δεματίων, έξτρα οδού σύνδεσης κόλπων κοιλιών. Γι' αυτό το καρδιογράφημα, το οποίο όλοι το γνωρίζετε και εξετάζεται από τους φοιτητές μέχρι τους ειδικευόμενους, με το βραχή PR διάστημα, το κύμα Δέλτα και το παρατεταμένο QRS. Όσοι έχουν προδιέγερση, είτε είναι συμπτωματική είτε είναι ασυμπτωματική, θυμίζω ότι αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του γενικού πληθυσμού και αφορά το 0,1-0,4%. Το 60-70% άγουν ορθόδρομα και ένα 30% μπορεί να άγει παλίνδρομα. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος με προδιέγερση είναι είτε μια ταχυκαρδία, μια AVRT ή κολπική μαρμαριγή. Και αυτά τα οποία όλοι έχουμε στο μυαλό μας βλέποντας κάποιον με προδιέγερση και ασχολούμαστε λίγο με την ηλεκτροφυσιολογία είναι ουσιαστικά ποια είναι η ανερέθιστη περίοδος και ποιο είναι το βραχύτερο διάστημα προδιεγερμένου RR διαστήματος επί κολπικής μαρμαριγής και ψάχνουμε να το βρούμε είτε στο καρδιογράφημα, είτε στο Holter, είτε σε δοκιμασία κοπόσεως. Για να δούμε ποιοι ασθενείς, γιατί έτσι έχουμε μάθει, ποιοι ασθενείς είναι αυτοί που έχουν αυξημένο κίνδυνο. Αυξημένο κίνδυνο γιατί παραπληρωματικό δεμάτιο από τον απλό γενικό γιατρό μέχρι τον πιο εξειδικευμένο καρδιολόγο τον συνδέουμε με την κολπική μαρμαριγή. Γιατί λέμε ότι υπάρχει η γενικότερη ιδέα ότι όποιος έχει παραπληρωματικό δεμάτιο μπορεί να κάνει κολπική μαρμαριγή και κολπική μαρμαριγή σημαίνει μπορεί να κάνει κοιλιακή μαρμαριγή και να πεθάνει ο ασθενής και ποιοι είναι αυτοί οι λίγοι ασθενείς που μπορούν να πεθάνουν από αυτόν τον συνδυασμό. Ασυμπτωματική προδιέγερση. Πόσοι από αυτούς που έχουν ασυμπτωματική προδιέγερση μπορούν στην πορεία της ζωής τους να κάνουν κάποιο επεισόδιο υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας? Μόλις 16 σε 1000 ανθρωποέτη. Κοιλιακή μαρμαριγή, σας την είπα προηγουμένως. Από το 1979 η πρώτη δημοσίευση ότι θα πρέπει να ψάξουμε ποιο είναι αυτό το βραχύτερο διάστημα, συνδεστικό διάστημα RR, προδιέγερση επί κολπικής μαρμαριγής και εκεί πέρα ήταν η πρώτη δημοσίευση που λέει ότι αν είναι κάτω από 240-250, αυτός ο ασθενής με την προδιέγερση μπορεί να κάνει κοιλιακή μαρμαριγή και να πεθάνει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των ασθενών που έχουν αυξημένο κίνδυνο. Και λέμε ότι είναι οι ασθενείς στους οποίους μπορεί να προκληθεί μια υπερκοιλιακή ταχυκαρδία στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Λέμε ότι είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλαπλά δεμάτια. Απλά η ρίση των εμπαρόντων να σας πω ότι υπάρχουν μόνο δύο δημοσιεύσεις που να αφορούν πριν το 1990 που να αφορούν διερεύνηση πολλαπλών δεματίων σε ασθενείς που κάνουν υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες. Και βέβαια το η βραχία ανέρθιστη περίοδος και το SPRRI κάτω από 200 μιλισεκόν. Αλλά επειδή αυτά όμως δεν τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα, ούτε αν έχει κάποιος πολλαπλά δεμάτια, είτε δεν κάνουν όλη ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, ψάχνουμε να δούμε ποια είναι αθωωτικά. Και έχουμε στο μυαλό μας ότι αν κάποιος κάνει απότομη εξαφάνιση της προδιέγερσης, αυτό είναι ένα καλό χαρακτηριστικό. Με στοιχεία βέβαια τα οποία στηρίζονται σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι όμως είναι ανήλικοι και δεν έρχονται πολύ συχνά στο ιατρείο μας. Τι ποσοστό αυτών των ασθενών οι οποίοι έχουν ασυμπτωματική προδιέγερση μπορεί να χάσουν απότομα αυτήν την προδιέγερσή τους? Είναι μόλις 14%. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα για το άλλο 86% τι κάνουμε, ξέρουμε κάτι? Μάλλον δεν έχουμε στοιχεία. Και υπάρχει το πρόβλημα του πώς βάζουμε τη διάγνωση ότι χάνεται η προδιέγερση. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, διάφορα pitfalls σε ό,τι αφορά το πώς χάνεται η προδιέγερση στο καρδιογράφημα ή στο Holter ή στη δοκιμασία κοπόσεως. Το ότι εξαφανίζεται σιγά σιγά το κύμα Δέλτα στο καρδιογράφημα, ειδικά πάνω σε μια δοκιμασία κοπόσεως,
δεν συνεπάγεται ότι έχουμε και απότομη εξαφάνιση. Γιατί όσο πιο γρήγορα, όσο πιο μεγαλύτερη είναι η καρδιακή συχνότητα, είναι πολύ πιθανόν, λόγω συμπαθητικοτονίας ή λόγω της ισοπροτερενόλης που δίνουν σε μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, να γίνεται ταχύτερη αγωγή του ερεθίσματος μέσα από το ενδογενές, από το κύριο ερεθισματικό σύστημα του ασθενή, και να έχεις λιγότερη προδιέγερση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχεις απότομη εξαφάνιση της προδιέγερσης. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Και επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι ότι σας θυμίζω ότι τα πιο πολλά δεμάτια είναι αριστερά, στο ελεύθερο τοίχωμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ασθενείς που συμπεριελήφθησαν στις μελέτες που μας μιλάνε για απότομη εξαφάνιση της προδιέγερσης αφορούν ασθενείς οι οποίοι έχουν αριστερά προδιέγερση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χρόνος που πρέπει να πάει από το δεξιό κόλπο στο αριστερό ελεύθερο τοίχωμα και να κάνεις προδιέγερση είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος, και σίγουρα μεγαλύτερος από το χρόνο που έχεις από το φλεβόκομβο στον κόμβο και στο χείς. Άρα και εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα σε discussion θέματα που λένε ότι η απότομη εξαφάνιση της προδιέγερσης δεν είναι πάντα πραγματική. Κολπική μαρμαργή και προδιέγερση. Πόσο πιθανό είναι να κάνει κάποιος με ασυμπτωματική προδιέγερση κολπική μαρμαργή? 1 σε 100 ανθρωποέτη. Πολύ μικρό ποσοστό, πολύ μικρός αριθμός. Ψάχνουμε λοιπόν τον ευνίδιο θάνατο. Ποιος είναι ο κίνδυνος του ευνίδιου θανάτου ασθενείς που έχουν ασυμπτωματική προδιέγερση? Βλέπετε το νούμερο κάτω. 0,13% ανά έτος. Είναι μεγάλο αυτό? Θα σας πω ότι ο κίνδυνος του πρώιμου θανάτου σε ενήλικες στην Αμερική με στοιχεία του CDC του 2021 είναι κάτι λιγότερο από το 0,1. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ασθενείς οι οποίοι κινδυνεύουν να πεθάνουν από ευνίδιο θάνατο επειδή έχουν προδιέγερση, κίνδυνος ο οποίος είναι ίσος με αυτό που έχει ο γενικός πληθυσμός. Κινδυνεύουν όλοι οι ασθενείς που έχουν ασυμπτωματική προδιέγερση το ίδιο, ενήλικες και ανήλικοι? Αυτοί οι οποίοι είναι σε μικρή ηλικία σίγουρα έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και το έχει αποτυπωθεί σε πάρα πολλές μελέτες. Οι ιταλικές μελέτες. Εδώ ένα σχόλιο. Σε πολλά discussions δημοσιεύσεων έχουμε στοιχεία συνολικά από όλο τον κόσμο και στοιχεία ξεχωριστά από τους Ιταλούς. Οι μεγαλύτερες σειρές ασθενών με προδιέγερση είναι του Παπόνε και του Σαντινέλη. Από τις ιταλικές σειρές λοιπόν βλέπουμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι κάτω των 35 έχουν σαφώς μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν κάποιο αριθμιολογικό επεισόδιο σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι των 35. Κάτι το οποίο βέβαια αποτυπώνεται και σε διεθνές επίπεδο και εκτός Ιταλίας. Επίσης, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν κάποια αριθμία στο μέλλον είναι αυτοί οι οποίοι σε μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη τους έχει προκληθεί μια αριθμία. Έχει προκληθεί δηλαδή μια υπερκυλιακή ταχυκαρδία ή κολπική μαρμαργή. Τι άλλο ξέρουμε? Ξέρουμε ότι εάν κάνουμε καυτηριασμό σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μια συμπτωματική προδιέγερση αλλά έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου, βλέπετε στο κειμενάκι αριστερά, δηλαδή έχουν ή μια υπερκυλιακή ταχυκαρδία ή κολπική μαρμαργή, επιστρέφουν στον ίδιο κίνδυνο να κάνουν αριθμία σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι low risk, είναι χαμηλού κινδύνου. Σας έχω μπερδέψει. Από τη μία σας λέω ότι είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος να κάνει κάποιος κοιλιακή μαρμαργή ή ευνίδιο θάνατο, και από την άλλη σας λέω ότι ο κίνδυνος τελικά ίσως να μην είναι τόσο μικρός. Θα σας μπερδέψω ακόμα πιο πολύ. Στο μεγαλύτερο registry παραπληρωματικών δεματίων που είναι στη σειρά του Παπόνε, 2.170 ασθενείς, πεθάνανε 15, κάνει κοιλιακή μαρμαργή 15, σε ένα follow-up πολύ μεγάλο, και οι 13 ήταν ασυμπτωματικοί. Αλλά προσέξτε όμως δεξιά, στο δεξιό κόκκινο κουτί. Όλοι αυτοί οι ασθενείς και οι 13 ουσιαστικά είχαν όμως πολύ βραχία αναρρέθητη περίοδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μάλλον δεν πρέπει να κοιτάμε αν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός ή όχι, αλλά πρέπει να κοιτάμε ποια είναι τα ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά, ποια είναι η αναρρέθητη περίοδος. Και ξέρουμε, αυτή είναι μία από τις δημοσιεύσεις που έχω πιο πρόσφατη, ότι είτε είναι ασυμπτωματικός ασθενής είτε δεν είναι, αυτοί οι οποίοι έχουν επικίνδυνους ηλεκτροφυσιολογικούς δείκτες, δηλαδή αναρρέθητη περίοδο ή SPRRI πολύ μικρό κάτω από 250, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Και βέβαια,
το κέντρο του Παπώνε, αυτό το οποίο μας λέει, είναι ότι ακόμα και στους ασυμπτωματικούς ασθενείς θα πρέπει να γίνεται λοξιολογική μελέτη και να γίνεται καυτηριασμός του δεματίου. Τι λένε όμως οι οδηγίες. Οι οδηγίες οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν, μαζεύουν τις μελέτες και μας λένε τι μάλλον πρέπει να κάνουμε, ειδικά σε περιπτώσεις με γκρίζες ζώνες όπως είναι η ασυμπτωματική προδιέγερση. Μας λένε ότι αν έχετε κάποιον ασθενή ο οποίος είναι κάτω από τα 30-35 και του κάνετε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και προκαλείται αριθμία, υπερχιλιακή αριθμία ή κολπική μαρμαργή ή αποδεικνύεται ότι έχουν πολλαπλά δεμάτια, όπως σε μια νόσο Epstein, και έχετε αποδείξει ότι έχουν πολύ χαμηλή ERP ή SPRRI, τότε θα πρέπει να τους κάνετε καυτηριασμό. Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί πέρα, θα πρέπει να πάρουμε και το κοινωνικό ιστορικό του ασθενή. Αν ο ασθενής μας είναι οδηγός λεωφορείου, οδηγός ταξί, δουλεύει οικοδομή και ανεβαίνει σε σκαλοσιά και έχει κίνδυνο από ένα συγκοπτικό επεισόδιο να κάνει κακό στον εαυτό του, τότε αυτοί οι ασθενείς δεν μπαίνουν στη διαδικασία του να κάνουν ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Κάνουν ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και απευθείας κάνουν καυτηριασμό. Όλοι οι υπόλοιποι, εφόσον κάνουν ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και έχουν χαμηλό, δεν έχουν υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά, τότε μπορείς απλά να τους παρακολουθείς. Και για ποιο λόγο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά? Γιατί από τη μία έχουμε ένα πάρα πολύ χαμηλό κίνδυνο μιας επικίνδυνης αριθμίας, το οποίο είναι 0,13%, και από την άλλη έχουμε τον κίνδυνο στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και στον πιθανό καυτηριασμό, στο πιθανό αμπλέσιο, στην πιθανή κατάλυση, να δημιουργήσουμε εμείς πρόβλημα. Γιατί αν έχουμε ένα δεμάτιο το οποίο είναι διαφραγματικό ή αν έχουμε ένα δεμάτιο το οποίο είναι σε κάποιο κόλπωμα του στεφανιού κόλπου, κοντά στο στόμα του στεφανιού κόλπου, τότε αυτό ενέχει κινδύνους. Μπορεί να δημιουργήσουμε, να προκαλέσουμε κακό, αντί να προσφέρουμε κάτι στον ασθενή μας. Άρα, όταν θα έχουμε έναν ασθενή με ασυμπτωματική προδιέγερση που του κάνουμε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, θα πρέπει να κοιτάμε και ποιος είναι ο κίνδυνος από την κατάλυση του δεματίου αυτού. Αν ο κίνδυνος αυτός για την κατάλυση είναι χαμηλός, τότε νομίζω, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το κουτάκι, ότι μπορούμε με ασφάλεια και μια αποτελεσματικότητα που διεθνώς είναι πάνω από 95% να του προτείνουμε να κάνουμε κατάλυση. Αν τώρα όμως είναι χαμηλού κινδύνου, δεν έχει χαρακτηριστικά επικίνδυνα ο ασθενής και έχεις ένα δεμάτιο το οποίο βρίσκεις προημότητα σε ένα κόλπο, ένα στεφανίο κόλπο, τότε νομίζω ότι θα πρέπει απλά να παρακολουθήσω τον ασθενή αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξεδόνα, για την εξαιρετική ομιλία. Ερωτήσεις από το κοινό. Παρακαλώ, κύριε Ζουμπόλα. Ασυμπτωματική προδιέγερση σε elite αθλητές. Ποιος θα είναι, ποια θα είναι το γράμμα, θα τους βάλεις κατευθείαν σε ηλεκτροφυσιολογική, και αν αυτούς δεν είναι χαμηλού κίνδυνο, τι κίνδυνο έχουν να κάνουν, τους αφήνεις να παίξουν? Σε elite αθλητή, νομίζω ότι προχωράς και κάνεις προσωπική μου άποψη, θεωρείται ότι πρέπει να κάνουν κατάλυση. Η δεύτερη ερώτηση μου είναι, τι θα μας πείτε με την ασυμπτωματική προδιέγερση και πρώιμη επανακόλωση? Δύσκολος ο συνδυασμός, απλά επειδή πολλές φορές ασθενείς οι οποίοι έχουν πρώιμη επανακόλωση έχουν και κάποιο είδους λάρινγκ, το οποίο πολλές φορές μπερδεύεται με προδιέγερση, θα ήμουν επιφυλακτικός αν δεν έβλεπα με τα μάτια μου το καρδιογράφημα να επιβεβαιώσω ότι έχουν πρώιμη επαναπόλωση και προδιέγερση. Αλλά γι' αυτό όμως υπάρχουν μηχανισμοί που μπορείς να το επιβεβαιώσεις για να δεις αν έχει κάποιος προδιέγερση ή όχι, μπλοκάροντας το ερεθισμεταγωγό και βλέποντας αν είναι όντως κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πείτε μου. Νομίζω ότι ήδη είναι πολύ λίγα τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ασυμπτωματική προδιέγερση. Δεν έχω υπόψη μου καταγραφές, δηλαδή δημοσιεύσεις που να αφορούν πρώιμη επαναπόλωση και ασυμπτωματική προδιέγερση. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο.
Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε λοιπόν ένα μήνυμα. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε επεμβατικό και μη επεμβατικό τρόπο διαστρωμάτωση του κινδύνου. Ο μη επεμβατικός γίνεται με ένα hold ρυθμό για να δούμε αν ο ασθενής στη διάρκεια του 24ωρου έχει διαλείψει από προδιέγερση ή όχι. Και με μια δοκιμασία κόπωσης με τους περιορισμούς που είπαμε ότι πρέπει να δούμε μια ευφυνίδια εξαφάνιση της προδιέγερσης, όχι μια προοδευτική ελάττωση της διάρκειας του QRS, αλλά μια ξεκάθαρη ευφυνίδια αλλαγή της προδιέγερσης που συχνά συνοδεύεται και με αλλαγή του άξονα. Αυτό που θέλω εγώ να περάσω σαν μήνυμα είναι ότι ακόμα και επί ευρημάτων τα οποία είναι συμβατά με χαμηλό κίνδυνο, δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος παρουσιάζει ευφυνίδια εξαφάνιση της προδιέγερσης, τον βάζουμε να κάνει μια δοκιμασία κόπωσης και σε 150 σφίξ εξαφανίζεται η προδιέγερσή του. Δεν σημαίνει αυτό κατά ανάγκη ότι αυτός ο ασθενής δεν πρόκειται ποτέ να πάθει κάτι. Δυστυχώς το λέω, υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι το 10% των ασθενών οι οποίοι σε μη επεμβατικό έλεγχο παρουσιάζουν χαμηλού κινδύνου ευρήματα έχουν τον κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποιο απειλητικό για τη ζωή αριθμικό σύμπαμα και γι' αυτό δυστυχώς πολλές φορές αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί λοιπόν να καθησυχάζει γιατί θα έρθει ο γονιός και θα πει το παιδί μου είναι ασυμπτωματικό και έχει προδιέγερση. Μου αποκλείς γιατρέ ότι δεν θα πάθει κάτι. Θέλω να τους το αποκλείσουμε. Δεν τους νοιάζει, είτε τους πούμε 2%, είτε τους πούμε 5% να μας πούν αποκλείεται με βάση τα ευρήματά σου να πάθει ευφυνίδιο θάνατο το παιδί μου. Η απάντηση είναι ότι δεν αποκλείεται. Νομίζω ότι όποιον έχουμε μπροστά μας και είναι κάτω από 30-35, πολύ δύσκολα πρέπει να τον διώξουμε και να του πούμε μην κάνεις τίποτα, κάνε μια δοκιμασία κόπωσης ή ένα holter. Και η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι η μόνη η οποία μπορεί να σου δείξει, να σου ποσοτικοποιήσει τις ιδιότητες του δεματίου και να έχεις όλα τα κομμάτια του παζλ για να μπορείς να ενημερώσεις, συνεκτιμώντας και τη θέση του δεματίου και τον επεμβατικό κίνδυνο να προχωρήσει σε κατάλυση, αν είναι ένα δεμάτιο το οποίο είναι κοντά στον κολπικιλιακό κόμβο, και το πόσο γρήγορα άγει αυτό το δεμάτιο, οπότε επί πιθανής εμφάνισης κολπικής μαρμαργής μπορεί να κάνει προδιαγερμένη κολπική μαρμαργή, και να συζητήσεις με τον ασθενή, με τους γονείς, τα συν και τα πλην, και να καταλήξουμε σε αυτό το πινακάκι που ήταν η τελευταία σου διαφάνεια. Συνεπώς δεν είναι όλοι οι ασθενείς οι ίδιοι και δεν μπαίνουν όλοι σε κουτιά. Και στους ελίτ αθλητές που είπατε έχουν και αυξημένη πιθανότητα να κάνουν κολπική μαρμαργή, οπότε ένας λόγος παραπάνω για να είμαστε πολύ απότομοι. Πολύ αποφασιστικοί στο θέμα της κατάλυσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ.